Και όπως είδατε, έχουμε και σήμερα κοντά μας το εντυπωσιακό ελληνικό μπραντ, την Collectiva Noir, η οποία βεβαίως έχει γεμίσει τις δουλάπες σας, αλλά όπως είδατε έχει γεμίσει και το βεστιάριο των κοριτσιών, και αυτό μόνο χαρά μπορεί να φέρει και σε εκείνες και σε εμάς. Ξεκινάμε το διαγωνιστικό μέρος ευθύς αμέσως με το κορίτσι εκείνο που ήρθε κάπως, αλλά όταν βρέθηκε μπροστά στους κριτές έγινε ένα total recall από τον Στέλιο Κουδουνάρη, ήταν η ίδια πάρα πολύ χαρούμενη, όχι όμως και η βαθμολογία της το ίδιο. Είναι η Ιωάννα Μπαράκη. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Εντάξει, το τι σου πηγαίνει αυτό το look δεν λέγεται. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Γενικά ντύνεσαι έτσι στη ναι, ζωή σου. Ντύνομαι. Σου αρέσουν και οι γραβάτες. Μ' αρέσουν. Α, δηλαδή παίρνει του άντρα σου ή έχει δικές σου. Όχι, παίρνω δικές μου. Πόσες έχεις, ας πούμε. Δεν έχω πολλές, έχω 3-4, αλλά μ' αρέσει. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα τελευταία πήγα σε μαγαζί με αντρικά ρούχα για να βρω και ανακάλυψα ότι μπορώ να αγοράσω και από εκεί γραβάτες. Δηλαδή από δεν το ξέρεις. Όχι, γιατί αγόραζα από γυναικεία μαγαζιά. Γυναικές γραβάτες. Α, με αυτή την έννοια το λες. Ναι, okay. Και πήγα και λέω, έχετε και δώρες γραβάτες. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Και αφού την πήρες τη γραβάτα, για πού την έβαλες. Πάω σε μια έκθεση φωτογραφίας με θέμα την γυναίκα στη μόδα. Έχει να κάνει με τη Γαλλία ή τον Μπερέ, η σημαία, το τραγούδι, καμία σχέση. Ωστόσο, πολύ μου αρέσει η Γαλλία. Δεν μ' αρέσει εμένα η Γαλλία που έχω βγάλει και τη γαλλική φιλολογία. Για σκέψου. Εγώ ξέρω γαλλικά. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Σέβη και Χριστιανά 2. Χριστιανά. Κοίταξε. Έχεις ένα πάρα μα πάρα πολύ ωραίο στυλ από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Αλλά δεν βλέπω εξέλιξη. Μάλλον θα πρέπει να αλλάξεις τη λίστα. Μου ανταπέδω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, δεν έχω στη λίστα. Εκτός και αν τον έχω from day one και, ή μάλλον τον έχω από τότε που ξεκίνησα να έχω Instagram λογαριασμό. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Θα ήταν αρκετά δαπανηρό αυτό. Να είχα στη λίστα τόσα πολλά χρόνια στη ζωή μου. Οπότε όχι, δεν έχω. Οκ. Okay. Αλλά εσύ τώρα θέλεις να πεις κάτι άλλο, αυτό είναι όντως αυτό. Εγώ απάντησα στο χθεσινή της κριτική. Νομίζω ότι το ντύσιμο σου το έχει μελθεί άλλος και το κόνσεπτ σου το έχεις επιμελθεί εσύ. Εν τω μεταξύ, όντως μπορεί να πιστεύεις... Δεν ξέρω. Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, ότι μπορεί ξέρω. Να έχεις τη λίστα από την πρώτη μέρα δηλαδή. Δεν ξέρω, αλήθεια. Όπως δεν ξέρει η Ιωάννα για μένα, έτσι και εγώ δεν γνωρίζω για εκείνη. Δεν το ψάχνω. Όμως θα πάει έτσι όπως πάει τώρα. Okay, εάν μας αρέσει αυτό το παιχνίδι, π.χ. θες μου λες μ' αρέσει το look σου, αλλά sorry που βάζω δύο γιατί νομίζω ότι έχεις τη λίστα. Έτσι κι εγώ σου λέω τώρα σου βάζω δύο γιατί έτσι ξύπνησα και νομίζω ότι έχεις τη λίστα. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύεις μόνο εσύ ωστόσο. Ενώ δεν αν στη δική σου περίπτωση θεωρώ ότι εγώ θα βρω περισσότερους να συνασπιστούν μαζί μου. Υπάρχουν και άλλοι δηλαδή που πιστεύουν. Θεωρώ, ναι. Όπως και να έχει, εντάξει, οκ, okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τώρα να κάνουμε καθρεφτάκι πάλι με τη βαθμολογία. Ποιος είναι ο άλλος που το πιστεύει, εκτός από την Κατερίνα. Που υποθέτω ότι για την Κατερίνα, αλλά έχετε με την Κατερίνα κάνει. Δεν αναφέρω. Τι κάνει μόνο μαζί μου, παρέα. Εντάξει, λέω, σου είπα. Και δύο, με όλα τα κορίτσια μιλάμε. Για πες. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Α, δεν θα πει. Εγώ μιλάω μόνο για μένα. Εντάξει. Εγώ χθες είπα ότι όντως το look ήταν ολόσωστο. Και ό,τι όντως μπορεί να το έχει. Ναι, αλλά από ό,τι είδες δεν ήταν σωστό. Στα μάτια μου. Ναι, εκ πρώτης όψεως φαινόταν σωστό, αλλά από μέσα επικρατούσε ένα χάος. Το οποίο αποκλείεται να το έκανε στη λίστα. Έλα, δεν αποκλείεται να το κάνει. Ναι, και εγώ αυτό έλεγα μέσα μου. Στο σκάι. Τώρα ένα στη λίστα σε στείλει σε εκπομπή να με παραμάνεις και με τέτοια, είστε καλά. Παιδιά, οι στυλίστες δεν είναι λάμφαστοι, δεν είναι θείοι. Και έχουν διαγωνιστεί στη λίστε εδώ πέρα. Και έχει συνεργαστεί με στη λίστε, είναι δυνατόν. Να σε βγάλουμε παραμάνε. Δεν είναι λάθο. Τώρα. Εντάξει, απλά με του ηθοποιούμε. Δεν είναι λάθο οι άνθρωποι. Δεν είναι λάθο, αλλά δεν θα σε βγάλουν τώρα με τέτοιο. Επειδή εμένα μου ήρθε να βάλω. Παιδιά, δεν μπορεί όμω να εκτοξεύονται τέτοιε υποψίε. Εντάξει, με έχουν βάλει στο στόχαστο.
ουσιαστική, ας πούμε, απόδειξη. Δεν έχω βάλει, γιατί δεν σου μειώνει κάποιο τη βαθμολογία. Απλά ήταν μια υποψία σε μένα, για μένα. Αυτό. Που τη στήριξες από ένα look. Ναι. Δηλαδή, ξύπνησα μια μέρα και ήρθαμε στη λίστα. Μία δεν μέρα. Δεν πάει έτσι. Τι δεν πάει, ο στυλίστας θα σας αναλάβει από το day one μέχρι τέλος. Δηλαδή θα με αναλάβει μία μέρα ο στυλίστας και την επόμενη θα με αφήσει. Εγώ δεν είπα αυτό, απλά είπα ότι θες είχες ένα πολύ σωστό look στα μάτια μου. Γι' αυτό σου βάλα τέσσερα. Βγάλαμε συμπέρασμα ότι έχω στυλίστα από αυτό, από το χθεσινό. Δεν βγάλαμε όλοι. Ναι, εγώ έβγαλα. Καλό είναι να μην το έτσι γυρνεί στα μάτια σου ότι δεν έχει στυλίστα, γιατί. Ναι. Θα σε διαψεύσει στο τέλος ο ίδιος εαυτός. Τι να σου πω, μακάρι να έχω. Ναι, κορίτσι μου, δεν έχω. Εντάξει, άμα τον βρει, φέρτον μου να τον γνωρίζει. Αλλά εδώ εσύ βρήκε κάποιον να κατηγορήσει την Έλλη χωρίς να υπάρχει αυτό τώρα. Είναι ένα άλλο θέμα. Συμφωνώ. Που κάποιο άλλο μίλησε και το οποίο έχει λήξει. Αλλά μάλλον γι' αυτό θυμήθηκε να με στοχοποιήσει. Καθόλου. Α, οκ. Okay. Σε επίση, γιατί έχει βάλει δύο, για πε μου. Εγώ έχω βάλει δύο γιατί είχα μεγαλύτερη απέτηση από την Ιωάννα. Επειδή την έχω συνηθίσει με look πάρα πολύ δημιουργικά, με φαντασία. Μάλλον δεν έχεις καλό στη λίστα. Αλλά δεν πειράζει, τον αγαπώ. Αυτό, δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που σου βάλα δύο. Γιατί στα μάτια τα δικά μου, σε φανταζόμουν με κάτι πιο δημιουργικό, πιο creative. Ναι, δεν ήθελα να το πάω αυτό. Έτσι. Ήθελα να το πάω σε πιο ανδρόγυνο. Okay. Να πάω σε αυτό το χαρακτήρα. Άκου τώρα. Ο μέσος όρος από τα κορίτσια είναι 2,9. Πηγαίνει στους κριτές για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Εντάξει. Με το δικό σου look σήμερα. Καλή επιτυχία, Ιωάννα. Πάμε να δούμε.